Σε πρόσφατο άρθρο μας με τίτλο «Γυμνή τουρκική πολεμική αεροπορία έως το 2030 μετά το φιάσκο των Eurofighter», η Ελλάδα μιλάει στις 7 Δεκεμβρίου με την Τουρκία από θέση ισχύως. Επισημάναμε ότι μετά από αυτήν την άρνηση της Γερμανίας να πουληθούν τα εν λόγω μαχητικά στους γείτονες, σε συγκερασμό με την διαφαινόμενη άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να τις πουλήσουν τα F-16 Block 70, υποβαθμίζεται διαρκώς η μαχητική ισχύ της τουρκικής αεροπορίας, με την ελληνική αεροπορία να αποκτά σταθερά κυριαρχία για τα επόμενα χρόνια σε Αιγαίο και Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Τούρκοι αναλυτές και μέσα μαζικής ενημέρωσης επιχειρούν να σκιαγραφίσουν την κατάσταση στην τουρκική πολεμική αεροπορία, επιχειρώντας να δώσουν λύση στην άσχημη κατάσταση στην οποία αυτή περιέρχεται. Η Τουρκία θα διατηρήσει τουλάχιστον 165 F-16 της σε υπηρεσία έως το 2040. Τα F-16S να βρίσκονται εν υπηρεσία μέχρι το 2040 είναι ο τίτλος σχετικού με το θέμα τουρκικού μέσου μαζικής ενημέρωσης, το οποίο επισημαίνει μεταξύ άλλων. Τα αεροσκάφη F-16 που ονομάζονται Fighting Falcons θα διατηρήσουν το βάρος τους στο απόθεμα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας τουλάχιστον μέχρι το 2040. Εάν εγκριθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες η πώληση 40 F-16 και 79 κήτα εξυγχρονισμού με επίπεδο Block 70, ο αριθμός των αεροσκαφών επίπεδου Block 70 θα είναι 119. Μεταξύ των πολεμικών αεροσκαφών 4 συγγενιά στον κόσμο συγκαταλέγονται τα Rafale 2000, τα Eurofighter, τα Saab Jas 39, τα Su-33-34 και Su-35, ενώ και τα MiG-29 και 31 μπορούν να εξυγχρονιστούν και να γίνουν τέταρτης γενιάς. Αναφορικά με τους τουρκικούς λεονταρισμούς για αναζήτηση τάχα μαχητικών αεροσκαφών από Ρωσία ή Κίνα, αυτοί στερούνται βάση για τους εξής λόγους. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέβαλαν νέες οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία, βυθίζοντας τα τάρταρα την ασθενή οικονομία της. Και δεύτερον, η υπάρχουσα τουρκική αεροπορία θα είχε σταδιακά την τύχη της Ιρανικής μετά την πτώση του Σάχη και την ανάδειξη του Χομεϊνί. Εκτίμησή μας είναι ότι η Τουρκία για τους παραπάνω λόγους δεν θα στραφεί στην ρωσική ή κινέζικη αγορά για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών της. Ως λύσεις φαντάζουν κατά την εκτίμησή μας είτε να αποπειραθεί να αποκτήσει βρετανικά μεταχειρισμένα Eurofighter Thrush, αυτή είναι η επικρατέστερη κιόλας επιλογή, είτε τα σουηδικής κατασκευής Saab Jas 39 με την προϋπόθεση να ψηφίσει το τουρκικό κοινοβούλιο υπέρ της ένταξης στην εν λόγω χώρα στο ΝΑΤΟ, ικανοποιώντας έτσι ο Ερντογάν τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιχειρώντας παράλληλα να αγοράσει τα F-16 Block 70 από αυτές, πράγμα ωστόσο απίθανο λόγω της τάσης του υπέρ της Χαμάς. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.